Σήμερα το θέμα είναι το έμβλημα των πράξεων. Μετά από τη συγχώρεση, συγγνώμη, μας έδωσε στη Θεσσαλονίκη την άφεση. Η οποία άφεση, όπως μας είπε, είναι το άνοιγμα της συγχώρεσης. Έτσι, μπροστά από τη διαδρομή μας, όταν γευτεί στη συγχώρεση και συμβεί η συγγνώμη, τότε η άφεση είναι ο δρόμος για να αφήσεις ό,τι έχει ζήσει μέχρι τώρα στη ζωή σου. Δεν τα κρίνω, δεν τα αρνούμε, δέχομαι ό,τι έχω βιώσει, όπως το έχω βιώσει, δέχομαι τα λάθη μου και μέσα από την άφεση ανοίγω το δρόμο μου για την επιστροφή στο Θεό. Έτσι η άφεση καθαρίζει την ενοχή και την αμαρτία. Δύο ενέργειες που οι ψυχές χανόντουσαν. Όταν η ψυχή έφευγε από τη γη, ακολουθούσε πάλι το δρόμο της επιστροφής προς την κόλαση, διότι αυτό που έφερνε μαζί της ήταν τα αμαρτήματά της και τις ενοχές της. Έτσι δεν θεωρούσε άξια τον εαυτό της για να επιστρέψει στο Θεό. Η άφεση μπορεί να συμβεί μόνο στη γη. Δηλαδή η ψυχή μόνο εδώ μπορεί να καθαρίσει. Έτσι όταν θα φύγει και θα πάει πάλι στην αλλαγή της ζωής, θα επιστρέψει εκεί που ήτανε, αλλά θα πάει φως και θα γυρίσει για να ολοκληρώσει όλες τις ζωές της και να επιστρέψει στο Θεό. Αυτό ήταν το θέμα που μας έδωσε στη Θεσσαλονίκη και λίγο πριν τελειώσει μου ζήτησε αν θέλω να κάνω σήμερα το έμβλημα των πράξεων των ανθρώπων. Θεός πρώτα σε ρωτάει, σου το ζητάει, σε ρωτάει, σε αφήνει να το αισθανθείς και ό,τι του απαντήσεις, αυτό είναι εντάξει. Έτσι εγώ δέχτηκα εχθές, χωρίς να ξέρω τι θα γίνει, όμως όσο περνούσαν οι ώρες, συνέχιζε να μου δίνει πληροφορίες. Στην αρχή εγώ έβλεπα την ψυχή με ένα κάλυμα επάνω της. Έτσι όταν μου είπε το έμβλημα, εγώ πίστεψα ότι αυτό το κάλυμα, που βέβαια χρειάζεται να το αφαιρέσω σήμερα, ήταν το έμβλημα. Το έμβλημα όμως είναι η σφραγίδα, μου είπε αργότερα, που καθορίζει την πορεία της ψυχής. Έτσι θα σας το δώσω όπως μου το έχει πει. Ο Θεός όταν μίλησε για γάμο εννοούσε η ένωση. Ενώ ο γάμος έγινε δέσμευση. Η δέσμευση είναι μια σφραγίδα. Πότε δύο ψυχές ενώνονται και σφραγίζονται, ώστε μέσα από αυτή τη σφραγίδα να μην ζήσουν την αλήθεια της πορείας της ζωής τους.
Όταν δεσμευτείς μία φορά με μία σφραγίδα, ο εγκλωβισμός συμβαίνει κάθε μέρα που περνάει. Έτσι, προσπαθώντας να απεγκλωβιστεί μία ψυχή μέσα από αυτή τη σφραγίδα, συνεχίζει να σφραγίζει το δρόμο της. Έτσι κάνει ένα παιδί. Μπορεί και δύο, μπορεί και δέκα. Δεν έχει καθόλου σημασία η ποσότητα, σημασία έχει το πώς γεννιέται ένα παιδί. Στη γη έχουν έρθει υπεράριθμες ψυχές που δεν έπρεπε να βρίσκονται. Ψυχή πρέπει πρώτα να ζητήσει από το Θεό και να θελήσει να έρθει στη γη για κάποιο βίωμα. Οι ψυχές περισσότερες που έχουν έρθει στη γη έχουν έρθει μόνο για να περάσουν από τη γη και να δυσκολέψουν αυτές που ήδη υπάρχουν και ζουν. Αυτές δηλαδή που έχουν σφραγίδα. Έτσι η κάθε ψυχή έχει ένα έμβλημα. Έχει μία σφραγίδα. Μπορεί αυτή η σφραγίδα να μην είναι ένας γάμος, αλλά να είναι ένα όνομα. Μπορεί αυτή η σφραγίδα να είναι ένα πρέπει που χρειάζεται εσύ να ακολουθήσεις μέσα από αυτή την κοινωνία ή από αυτή την οικογένεια που γεννήθηκες. Έτσι και το όνομα είναι μία σφραγίδα. Αυτό θα σε ακολουθήσει σε όλους τη ζωή, δεν το έχεις επιλέξει. Σου το έχουν δώσει. Δεν το ζήτησες. Και έτσι αυτό το όνομα είναι άλλη μία σφραγίδα στο δρόμο της ζωής σου στη γη. Όταν έχεις μία σφραγίδα επάνω σου, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι λάθη. Αλλά λάθη που δεν μπορείς να τα δεις, γιατί ήδη έχεις πάψει να ακούς και να βλέπεις. Έχεις κάτσει κάτω από αυτό που σου δώσανε και εσύ ζεις σέρνοντας και όχι περπατώντας. Έτσι είπε το κακό στο Θεό, θα σου κάνω τις ψυχές σου να σέρνονται. Αυτό βέβαια το Θεό δεν τον ενδιαφέρει. Ο λόγος που δεν τον ενδιαφέρει είναι γιατί την ψυχή την γεννάει ελεύθερη. Οπότε γνωρίζει ότι ερχόμενη στη γη χρειάζεται η ίδια να αναλάβει την ευθύνη για αυτό που θα ζήσει. Έτσι μέχρι η ψυχή να πάρει την ευθύνη της θα περάσει από πολλά στάδια. Σημασία έχει αν το έμβλημα το έχει βάλει εκείνη ή της το έχουν φορέσει. Αν της το έχουν φορέσει, τότε είναι δύσκολο να το αφαιρέσει από πάνω της, γιατί θα πρέπει πρώτα να πάρει απόφαση και ευθύνη. Κάτι που μέχρι τώρα στη γη απουσίαζε. Έτσι, ακόμα και οι ψυχές που έχουν έρθει στη γη, δεν έχουν έρθει όλες με σκοπό να ζήσουν, έχουν έρθει και με σκοπό να ταλαιπωρήσουν. Ή να εμποδίσουνε μία ψυχή να βιώσει την αλήθεια της. Έτσι μέσα από αυτά τα εμβλήματα οι ψυχές ανοίγουν ένα καινούριο κύκλο τώρα. Ανοίγουμε έναν δρόμο που χρειάζεται να τις ξεσφραγίσουμε. Έτσι ακόμα και αυτές που έχουν έρθει στη γη για να εμποδίσουν ή να ταλαιπωρήσουν τις ήδη σφραγισμένες ψυχές, θα μπορέσουν να ανοίξουν, να δούνε και να ακούσουν.
Και αυτό πρώτον γιατί αλλάζει η ενέργεια στη γη και δεύτερον κάθε φορά που ο Θεός μας δίνει μία αλήθεια να την καθαρίσουμε, αυτή απλώνεται σε όλη τη γη. Δεν έχει σημασία αυτό αν θα το δούνε σήμερα ή αύριο ή μετά από κάποια χρόνια. Σημασία έχει ότι σήμερα αυτό θα συμβεί και έτσι οι ψυχές θα αρχίσουν να αρνούνται αυτά που δεν χρειάζεται να έχουν στο δρόμο τους. Έτσι και η άρνηση θα πάρει την πραγματική της θέση. Γιατί αρνούμαστε τη ζωή, ενώ χρειάζεται να αρνούμαστε αυτά που εμποδίζουν τη ζωή μας. Έτσι η άρνηση θα αλλάξει θέση και στη θέση της θα μπει η δεκτικότητα. Μέσα σε μία οικογένεια υπάρχουν δύο δεσμευμένες ψυχές. Έρχεται μία τρίτη για να δεσμεύσει ακόμα περισσότερο αυτές και να τις φορτώσει με ευθύνες που τους είναι άγνωστες. Έτσι οι ψυχές αρχίζουν και έρπονται. Εάν μέσα σε αυτή την οικογένεια υπάρχει ένα θέλω και γεννηθεί μία ψυχή με ένα έστω θέλω, αυτή η ψυχή θα έρθει με φως και θα κατέβει με έργο στη γη. Αν έχει άρνηση και από τους δύο γονείς, τότε αυτή η ψυχή έχει έρθει μόνο για ταλαιπωρία. Η άρνηση συμβαίνει μέσα από τη σφραγίδα που αισθάνεται η ψυχή. Όμως αυτή την άρνηση δεν μπορεί να την ολοκληρώσει, μόνο μπορεί να αρνηθεί. Δεν μπορεί όμως αυτή την άρνηση να την κάνει πραγματικότητα. Γιατί δεν έχει μέσα το θέλω. Δηλαδή μπορεί να πει όχι, αλλά δεν μπορεί να πει δεν θέλω. Ακόμα και αυτές οι ψυχές που δεν έχουν παντρευτεί, έχουν και αυτές μία σφραγίδα. Θα έχουν παντρευτεί ένα μέλος της οικογένειας που ήδη έχουν μεγαλώσει. Και μέσα από αυτή την ένωση, μέσα από αυτή τη σφραγίδα, αυτές αλλάζουν το δρόμο και την πορεία της πραγματικής ζωής τους. Έτσι οι άνθρωποι είναι η ώρα να μάθουν τι σημαίνει ένωση. Για να συμβεί πραγματικά η ένωση, χρειάζεται οι δύο ψυχές να είναι καθαρές από συναισθήματα. Να έχουν απόφαση και ευθύνη. Να γνωρίζουν τι τους αρέσει. Να αισθάνονται την ουσία και να περάσουν μέσα από την ανάγκη τους. Τη διαδρομή μεταξύ της ουσίας και της ανάγκης το κακό την έχει κάνει πάθος. Έτσι, κάποιες ψυχές θεωρούν ότι αυτό το πάθος είναι μέρος της ζωής τους και έτσι χάνουν την ουσία και την ανάγκη τους. Χάνονται μέσα στο πάθος και δεσμεύονται μέσα από αυτό ώστε να σέρνονται και να έρπονται για πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία αυτό το πάθος αν είναι σεξουαλικό ή αν είναι χαρτοπαιχτικό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα πάθος. Αυτό το πάθος συμβαίνει γιατί έχεις ένα έμβλημα
το οποίο εσύ δεν έχεις ζητήσει. Δεν μπορείς να αποσδεσμευτείς. Δεν μπορείς να βιώσεις την ελευθερία σου. Είτε αυτό είναι με κάτι που δεσμεύτηκες ως γάμο, ή αυτό είναι με ένα γάμο ο οποίος έχει γίνει από μέλος της οικογένειας που γεννήθηκες. Μπορεί αυτός ο γάμος να είναι και μέσα από την κοινωνία σου που ζεις ή από τη χώρα σου. Ό,τι δέσμευση υπάρχει, αυτό είναι σφραγίδα. Έτσι, η λογική με το θέλω και την ανάγκη δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Και έτσι ο δρόμος της ψυχής δεν μπορεί να έχει βίωμα. Δεν μπορεί να έχει το βίωμα αυτό που έχει δώσει ο Θεός να ζήσουν οι ψυχές στη γη. Ο Θεός δημιούργησε τη λογική να ενώνεται με το θέλω, για να μπορούν οι ψυχές να ζητάνε και να λαμβάνουν αυτό που θέλουν για να ζούνε όμορφες και χαρούμενες στιγμές. Μέσα από αυτές τις όμορφες και χαρούμενες στιγμές θα πήγαινε ο άνθρωπος ως εαυτό στην ευθύνη του, μέσα από τις πράξεις του. Και έτσι το «μου αρέσει» θα τον οδηγούσε στην ουσία του, αυτή που ο Θεός του έδωσε για να μπορεί να επικοινωνεί με τις άλλες ψυχές και με την ανάγκη του για Θεό. Η ουσία είναι το απόσταγμα, αυτό που ζούμε και αυτό που περνάει και μένει. Αυτό μπορεί να το αναγνωρίσει η ψυχή, γιατί πάει κατευθείαν εκεί. Όταν όμως έχει πάθος, θα περάσει μέσα από την ανάγκη. Έτσι, η ανάγκη για Θεό έχει γίνει πάθος μέσα από τις θρησκείες. Ενώ η ανάγκη για Θεό είναι αίσθηση, είναι ουσία. Είναι στιγμή που θέλω να επικοινωνήσω ή να ζητήσω ή να αισθανθώ τον Πατέρα. Ο Πατέρας δεν είναι κάτι απόμακρο και μακρινό. Είναι μία γνώριμη σύνδεση. Και μέσα από αυτή τη γνώριμη σύνδεση, όταν έρθει η σφραγίδα, τότε η ψυχή ταλαιπωρείται. Γιατί το γνώριμο είναι η ελευθερία της. Είναι σαν να κόβεις κάποιου τα πόδια και να του λες τρέξε. Αυτό βιώνουν οι ψυχές στη γη. Απ' τη μία γιατί γνωρίζουν την ελευθερία και απ' την άλλη γιατί δεν την έχουν. Αυτά είναι τα εμβλήματα της γης. Τώρα θα σας οδηγήσω στο έμβλημα που παίρνει κάθε ψυχή όταν πηγαίνει στον άλλο κόσμο. Μου λέει να σας πω ότι όσοι δεν θέλετε μπορείτε να φύγετε, να κλείσετε τα αυτιά σας.
για αυτά που θα πω τώρα. Όταν γεννιέται μια ψυχή και έρχεται στη γη, έρχεται για βίωμα. Όταν φεύγει μια ψυχή από τη γη, γίνεται μια νέα γέννηση. Ανάλογα από το βίωμα που έχει πάρει μέσα από τη γη, θα περάσει στον άλλο κόσμο. Έτσι ξεκινάει η πρώτη της σφραγίδα με τη λύπηση. Στην επόμενη γέννησή της, φέρνει τη λύπηση για να την απλώσει στη γη. Έτσι τη δεσμεύει να ζει μέσα σε περιβάλλον που να κατασκευάζει μόνο λύπηση. Όταν φύγει η ψυχή νομίζει ότι βίωσε και ότι κάτι θα αλλάξει. Και έτσι όταν φεύγει από τη γη, η επόμενη γέννηση είναι μέσα στο φόβο. Εκεί η ψυχή ταλαιπωρείται. Βιώνει μόνο φόβο. Δεν έχει καν τη δύναμη να λυπηθεί τον εαυτό της. Αυτό μόνο που υπάρχει δίπλα της είναι η θέληση. Και έτσι όταν δεν αντέχει, μέσα από τη θέληση ζητάει τη γέννηση. Έρχεται στη γη με δύο εμβλήματα. Και ένα τρίτο, ανάλογα τον τόπο που θα γεννηθεί. Η γη χωρίστηκε σε κράτη για να διαφέρουν τα εμβλήματά της. Έτσι ανάλογα που θα γεννηθεί κάθε ψυχή, θα σφραγιστεί με ένα έμβλημα.
Αυτό για να μην χάνεστε είναι το πρέπει. Έτσι όταν φύγει η ψυχή και πάει στην επόμενη γέννηση, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εκεί βιώνει τη λύπηση, το φόβο και το θυμό ταυτόχρονα. Δεν αναγνωρίζει τα εμβλήματα της γης. Όμως το επίπεδο του θυμού παραδίδει τον εαυτό της. Έτσι αυτή η ψυχή όταν θα έρθει στη γη, θα γεννηθεί σε μία χώρα που δεν χρειάζεται να έχει τον εαυτό της. Θα γεμίσει δεσμεύσεις και πρέπει. Θα σέρνεται και θα είναι μόνιμα θυμωμένη. Αυτό το κάνει γιατί χρειάζεται να το απλώσει στη γη. Έτσι θα τη βλέπει η ψυχή που έρχεται από τη λύπηση και θα θυμώνει. Θα τη βλέπει ο φόβος και θα λαμβάνει θυμό. Επειδή η ψυχή έχει θυμό από μόνη της, αλλά θυμό προστασίας, όχι θυμό καταστροφής, αυτό το θυμό τον ξεχνάει. Τον έχει αφήσει μαζί με τον εαυτό της. Έτσι είναι άνευ ορίων. Έτσι όπως βλέπετε, καμία ψυχή δεν μπορεί να επιστρέψει. Γιατί η ενέργεια της αίσθησης, της ουσίας με την ανάγκη, έχει γίνει πάθος για το έμβλημα που έχει ζήσει στον άλλο κόσμο. Έτσι από εκεί και πέρα όταν θα πηγαίνεις με ιδία θέληση. Είσαι άνευ εαυτού.
και τώρα δείτε ο καθένας τη δική του σφραγίδα. Δείτε την καταστροφή που θέλετε να κάνετε στους άλλους. Δείτε τα πάθη σας. Και αγνοείτε τα λάθη για να μην δείτε τη συγχώρεση και τη συγνώμη. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του έργο. Με αυτό που έχει έρθει από τον άλλο κόσμο. Όμως υπάρχει και η θέληση. Αυτή που σου ανοίγει τα μάτια και τα αυτιά. Αυτό σε φοβίζει, γιατί εκεί θα δεις ότι δεν έχεις τον εαυτό σου. Είσαι ό,τι κάνουν οι άλλοι. Είσαι ό,τι σου λέει να κάνεις. Έτσι κάθε φορά που σου λέει να κάνεις, σου βάζει άλλη μία σφραγίδα. Γιατί εσύ αρνείσαι ότι έχεις πόδια και δεν μπορείς να σηκωθείς να περπατήσεις. Πριν δεσμευτείς, είσαι μέσα στο πάθος. Αυτό δεν γίνεται εκείνη τη στιγμή. Αυτό γίνεται από την ώρα που γεννιέσαι. Θα μεγαλώνεις και θα σου μιλάνε όλοι για αρνήσεις. Να αρνείσαι να δεις τα συναισθήματά σου. Θα σου λένε μην κοιτάς τα λάθη σου. Δες τον ίσιο δρόμο σου. Θα σε οδηγούν έτσι μέχρι να πας στη μεγάλη σφραγίδα. Και εκεί να οδηγήσεις τη ζωή σου σε αυτό που σε έχουν διδάξει, το τι πρέπει να κάνεις. Έτσι το πρέπει ρέει μέσα στο αίμα σου. Και όταν η λογική πάει να σου μιλήσει, εσύ θα τη σταματήσεις με ένα πρέπει. Όταν το θέλω σου θα πεταρίσει για ζωή, εσύ θα τη σταματήσεις με ένα πρέπει.
και όταν θελήσεις να επικοινωνήσεις με το Θεό, τότε θα του πεις θα έπρεπε να με έχεις φτιάξει αλλιώς. Εάν ανοίξεις τα μάτια σου και δεις τη σφραγίδα σου, το πρώτο πράγμα που θα αναζητήσεις θα είναι ο εαυτός σου. Έτσι ο άλλος αυτό δεν θέλει να δεις. Τον εαυτό σου. Να κάνεις λάθη και να αυτοικανοποιείς. Και αυτό να το θεωρείς ζωή και χαρά. Να καταστρέφεις και να το θεωρείς ομορφιά. Να αντιδράς και να το βλέπεις ως δράση. Να αρνείς εκεί που χρειάζεται να πεις ναι και να το θεωρείς σωστό. Να δέχεσαι εκεί που χρειάζεται να βάλεις τον εαυτό σου και το όριό σου. Και να φοβάσαι. Έτσι μετά γίνεσαι η κρίση. Και να μπορέσεις να σύρεις το κάρο με τα πρέπει. Χρειάζεται να υπηρετείς αυτόν που σου λέει τι να κάνεις. Έτσι πίσω από κάθε πράξη σου κρύβεται μια προσδοκία. Ότι κάτι θα αλλάξει. Πίσω από κάθε πράξη σου έχει μια ελπίδα. Ότι ίσως εκεί υπάρχει ζωή. Και έτσι αυτό που κάνεις μπροστά είναι αυτό που θα έπρεπε να έχεις πίσω σου. Έτσι το πρέπει γίνεται ο λόγος σου, γίνεται η ζωή σου, γίνεται η δημιουργία σου, γίνεται το θέλος σου, γίνεται η ουσία σου, γίνεται η ανάγκη σου. Έτσι ακούστε τον εαυτό σας να λέει πρέπει να πάω στη δουλειά.
ενώ η λογική σου λέει χρειάζεται σήμερα να βιώσεις τη δημιουργία σου. Η λογική σου μιλάει για το σήμερα. Ο άλλος σου λέει τι πρέπει να κάνεις για τα επόμενα χρόνια. Έτσι μόνο σου βάζεις κι άλλα εμβλήματα στην ψυχή σου. Κι αν αυτά δεν γίνουν, τότε από τη γοητεία που παίρνεις, πέφτεις στην απογοήτευση. Η απογοήτευση είναι όταν βλέπεις τα πρέπει σου. Και δεν ακούς την αλήθεια σου. Έτσι ό,τι πρέπει εσύ να έχεις, το έχουν οι άλλοι. Και ό,τι χρειάζεται να κάνεις για σένα είναι ανύπαρκτο. Έτσι είναι η ώρα να δείτε ότι η ψυχή δεν είναι τόσο αθώα. Η ψυχή φέρνει αυτά που διδάσκεται για να τα διδάξει στη γη. Δεν έχει θέλω, δεν έχει αυτό, δεν έχει ευθύνη. Έτσι θα τις φορέσουν ένα έμβλημα και εκείνη θα κάνει ό,τι της λένε. Έτσι είναι η ώρα να δείτε πόσο νους πήρε χώρο και η ψυχή έμεινε άπρακτη. Γιατί αυτά που λέει ο νους της είναι γνωστά. Μόνο το γνώριμό της είναι αυτό που κλαίει. Αλλά επειδή έχει αφήσει τον εαυτό της, δεν μπορεί να συνδεθεί. Τον εαυτό της τον άφησε στο θυμό, αλλά θα τον λάβει από τη γη. Γιατί από το θυμό που τους δίδαξαν, τον έφερε στη γη και δίδαξε και εκείνη. Έτσι είναι η ώρα να δει τα δύο γνώριμα. Το ένα της θετικότητας και το άλλο της αρνητικότητας.
και έτσι όταν ζητήσει με ουσία θα λάβει μέρος του εαυτού της για να αρχίσει σιγά σιγά να τον αναγνωρίζει. Αν τον λάβει ολόκληρο θα τον καταστρέψει. Γιατί τώρα της είναι άγνωστος. Έτσι χρειάζεται να πάτε και να επιστρέψετε. Μόνο δείτε σε αυτή τη ζωή πόσο εαυτό θέλετε να λάβετε. Δείτε και δεχτείτε μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε. Και σε όποιο σημείο φτάνετε, ζητήστε μέρος του εαυτού σας. Έτσι αναγνωρίζεις τι κάνεις στη γη, στις άλλες ψυχές, μη έχοντας τον εαυτό σου. Το πρώτο που μπορώ να σου αφαιρέσω ένα μέρος είναι η λήψη. Ψυχή επί της γης. Να το διδαχτείς επί της γης και να αλλάξεις τη διδαχή. Να σου δώσω λίγο φως να δεις το φόβο σου και τι φοβάσαι. Αυτά που έζησες στον άλλο κόσμο είναι αντίθετα με αυτά που υπάρχουν στη γη. Οπότε άσε εκείνον να πάει στον άλλο κόσμο και εσύ πάρε μέρος του εαυτού σου να ζήσεις. Αναγνώρισε το φυσιολογικό θυμό σου και το φυσιολογικό φόβο σου. Έτσι το θυμό που έσπηρες στη γη,
σε αυτούς που γνώρισες, σε αυτούς που συγκατοίκησες. Είναι η ώρα να τον αναγνωρίσεις, να τον αφήσεις και να δεχτείς τι τους έχεις κάνει. Είναι η ώρα να αρχίσεις να δέχεσαι τι έχεις κάνει εσύ στους άλλους και στη γη που πατάς. Είναι η ώρα να γυρίσεις εκεί που γεννήθηκες, εκεί που μεγάλωσες, να δεις πώς σε μεγαλώσανε, πώς σε οδηγήσανε, να σκύψεις το κεφάλι και να λάβεις το έμβλημα. Έτσι όταν έπαιρνες το έμβλημα χαιρόσουνα. Και πίσω από αυτό που έκανες, από την πράξη σου, κρυβόταν μια μεγάλη αλήθεια. Αν αυτό το έμβλημα το έπαιρνες για σένα ή για κάποιον άλλον, είτε από δράση είτε από αντίδραση. Έτσι κάθε φορά που περπάταγες στη γη, με ένα πρέπει έβαζες και ένα καρφί στον εαυτό σου. Αυτόν που σου είναι άγνωστος. Γι' αυτό και τον καρφώνεις. Αν τον γνώριζες, θα τον προστάτευες. Γι' αυτό σου λέω βάλε όρια, για να αρχίσεις να σε γνωρίζεις. Τώρα είναι η ώρα να δεχτείς ότι δεν φταίει εκείνος. Είναι η ώρα να δεις όλη τη διαδρομή. Όταν εσύ χρειαζόταν να κάνεις κάτι, έκανες το αντίθετο. Έχοντας μπροστά σου ένα πρέπει. Όταν χρειαζόταν να δεις την αλήθεια, εσύ έσκυβες το κεφάλι και έβαζες το έμβλημα. Δεσμεύτηκες και έτσι ο δρόμος της επιστροφής γίνεται αντιστροφή και εκεί πας ακόμα πιο βαθιά για να σε διδάξουν αυτά που θέλουν να φέρεις στη γη. Πώς νομίζετε ότι τη διδάχτηκε η γη το ψέμα και την καταστροφή μέσα από αυτές τις ψυχές? Αυτές που είναι η ώρα να λάβουν μήνυμα επιστροφής. Χρειάζεται να δεις ότι είσαι ένας άνθρωπος. Χρειάζεται να δεις τη ζωή σου ως άνθρωπος.
Χρειάζεται να δεις τα εμβλήματά σου. Αυτά που σου βάλανε και αυτά που έβαλες εσύ. Ως άνθρωπος χρειάζεται να δεις τι χρειάζεσαι και να αφήσεις τα πρέπει σου. Έτσι σου μπερδέψανε το πρέπει με το θέλω. Και εσύ ήσουν στην αντιστροφή. Έλεγες δεν υπάρχει πρέπει, υπάρχει θέλω και σε έκανες αυτό που πρέπει. Άρα είναι η ώρα, άνθρωπε, να δεις το θέλω σου. Έχοντας το θέλω σου και την ευθύνη σου, θα δεις τι σου αρέσει. Έχοντας ουσία από την ουσία σου, θα αφήσεις τα πάθη σου. Και έτσι η ανάγκη σου για ζωή θα έχει ανάγκη για αυτό, θα έχει ανάγκη για Θεό. Χρειάζεται να δεχτείς όσο αυτό λάβεις. Αυτό είναι το περπάτημά σου. Και έτσι όταν επιστρέψεις στην αντιστροφή σου, θα μεταφέρεις μέσα εκεί αυτό. Και έτσι οι ψυχές που χάσαν τον εαυτό τους θα μπουν στην αναζήτηση. Θα αναζητήσουν τον εαυτό τους και θα θελήσουν να έρθουν στη γη με νέο έργο, με έργο ζωής. Έργο δημιουργίας και αναγεννήσεως. Και έτσι η γη θα αρχίσει να αναγεννιέται. Για να φτάσει στο σημείο που εγώ τη δημιούργησα. Όταν έχεις αυτό, δεν χρειάζεσαι συναισθήματα. Έτσι όσο θα αφήνεις τα συναισθήματα, θα ζητάς αυτό. Για να γίνεις καλός άνθρωπος, χρειάζεται να είσαι άνθρωπος. Και το καλός να είναι ο εαυτός. Μέχρι εδώ καλός. Χρειάζεται να γνωρίζεις ότι θα λαμβάνεις σε αυτό και θα χάνεις σε αυτό. Θα λαμβάνεις θετικότητα και θα χάνεις αρνητικότητα.
Αυτό δεν έχει χαρά, έχει επίγνωση. Γιατί η γνώση σε οδηγεί στο να λάβεις και να αφήσεις. Έτσι, άνθρωπε, δες την άφεση των αμαρτιών. Αυτές τις αμαρτίες τις φέρνεις από τον άλλο κόσμο. Και δες την άφεση των ενοχών. Αυτές τις παίρνεις από τη γη. Μέσα από τη σύγκριση. Και από την κρίση του καλός και κακός. Αυτό που χρειάζεται να είσαι, χρειάζεται να είσαι άνθρωπος. Να κάνεις λάθη και να τα αναγνωρίζεις. Να γίνεις η δεκτικότητα. Και να γεμίσεις την ψυχή σου δεκτικότητα. Έτσι, όταν η ψυχή γυρίσει εκεί που είναι οι άλλες ψυχές, θα μεταφέρει τη δεκτικότητα. Και εκείνες αρχίσουν να ξυπνάνε. Και η θέληση θα γίνει αναζήτηση. Και η αναζήτηση θα γίνει ζήτημα. Και το ζήτημα θα είναι να λάβεις θέλημα Θεού. Σας κοροϊδέψε και εσείς κοροϊδεύατε. Σας χλέβασε και χλεβάσατε. Σας φόβησε και φοβήσατε. Σας κατέστρεψε και καταστρέψατε. Ό,τι σας δίδαξε, το κάνατε.
Αυτό είναι το έμβλημα των πράξεών σας. Και πίσω από αυτό υπάρχει το γνώριμο. Η αλήθεια για το ποιος είσαι. Αυτό που σε έκανε να ντρέπεσαι για αυτό που είσαι. Σε έκανε να σε κρίνεις για αυτό που είσαι. Σε έκανε να σε αρνείσαι για να μην είσαι. Σε έκανε να θυμώνεις με εμένα για να μην δεις εσένα. Σου έδωσε ψεύτικη μάνα για να μην γευτείς. Σου έδωσε ψεύτικο κλάμα για να μην αισθανθείς. Σου έδωσε την ικανοποίηση αντί για τη χαρά. Σου έδωσε το δύσκολο αντί για την ελευθερία. Αυτά σπούδασες, αυτά έκανες. Τώρα τα άκουσες και δες τον εαυτό σου. Όσο έχεις, χωρίς κρίση και χωρίς σύγκριση, με αυτό που έχεις θα περπατήσεις, με αυτό που έχεις θα πορευτείς, με αυτό που έχεις θα γυρίσεις, με αυτό που έχεις θα επιστρέψεις. Και όσο εσύ περπατάς, αυτό που έχεις θα γεμίζει. Γιατί τώρα αντί για πάθος θα έχεις ροή. Θα ανοίξει η ροή σου και θα γεμίσει η ψυχή σου εαυτό. Αντί για λύπηση θα γεμίσει αγάπη. Αντί για φόβο θα γεμίσει γαλήνη. Αντί για θυμό θα γεμίσει προστασία. Και έτσι θα ανοίξει η εμπιστοσύνη μέσα σου. Και τότε τα μάτια σου θα είναι ανοιχτά για να δεις τα 9 σκαλοπάτια της εμπιστοσύνης. Όσο εσύ θα εμπιστεύεσαι, τόσο θα λαμβάνεις. Τόσο όσο εσύ χρειάζεσαι. Πρόσεξε, μη συγκριθείς και μη κρίνεις αυτό που έχεις. Από εκεί χάθηκες, από εκεί θα επιστρέψεις.
το έχασες ολόκληρο, θα το λάβεις λίγο-λίγο. Έως ότου φτάσεις στο μέρος μου. Και αν εσύ θέλεις, και αγκαλιάσεις τη μητέρα, τότε το μάνα εξ ουρανού θα ολοκληρώσει την ψυχή σου και έτσι θα περάσεις την ολότητα για να ενωθείς με μένα. Η γέννηση, η αγάπη, ο δρόμος ή ο οδηγός ο θεραπευτής η επιστροφή στη γέννηση. Έχεις πατέρα, έχεις μητέρα, έχεις ψυχή, άφεσέ σου τα εμβλήματα των πράξεων σου. Ο Θεός. Αμήν.